Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. 242.000 το λατομείο περνάει στα χέρια της Μακεδνός, στα χέρια της Οδοπετών από την Μακεδνός και βεβαίως από εκεί και μετά περιμένουμε το διάστημα των ενστάσεων, όπως διευκρινίζει, τυχόν ενστάσεων διευκρινίζει ο κύριος Σαλβαρίνας, για να φτάσουμε περίπου τον Μάιο, αρχές Μαΐου, για να μπει και υπογραφή και τα πρώτα 242 χιλιάρικα στα ταμεία της Μακεδνός, από τα οποία διευκρινίζει ο κύριος Σαλβαρίνας, θα εξοφληθούν τα μέχρι τώρα χρέη της Μακεδνός. Ναι, ναι. Λοιπόν, Ανάσταση, όπως είπα και πριν. Ανάσταση. Κύριε Νατσούλη, ναι, ναι. Για να δούμε λοιπόν, είναι οριστικό, πιστεύετε, ότι θα έχουμε ένα νέο κύκλο? Εύχομαι. Το εύχομαι, κύριε Νατσούλη, πραγματικά. Γνωρίζετε, έχω δείξει την ανησυχία μου για τη Μακεδνός όλα αυτά τα χρόνια, από το πρώτο έτος. Δηλαδή φωνάζω για την κλειστή Μακεδνός. Είδατε ότι ανακατευθήκαμε πάρα πολύ σε όλη τη διαδικασία. Είναι διότι το πιο πολύ συζητημένο θέμα. Ακριβώς. Υπάρχει, νομίζω. Εφόσον η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να την εκμισθώσει, ναι, εμείς θέλαμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και αν μαλώναμε, γιατί δεν γινόταν σωστά οι διαδικασίες και τα δικαστήρια μας πήγαιναν πίσω. Δεν θέλω να διευκρινίσω κάτι. Δεν είναι κακό το μάλωμα. Όταν είναι δημιουργικό, όταν είναι δημιουργικό και για το καλύτερο του Δήμου. Σε αυτή την περίπτωση, όσα περισσότερα λεφτά πάνε στον Δήμο, τόσο καλύτερα για μας. Εμείς είμαστε περήφανοι, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι κάναμε παραγωγική αντιπολίτευση και βοηθήσαμε πάρα πολύ στο θέμα της Μακεδονός. Μην τα ξαναλέμε, έχουμε κουράσει τον κόσμο. Θυμάστε, για το ποσό, το αρχικό, πιστεύαμε ότι μπορεί να πάρει πολύ περισσότερα λεφτά, όπως και τα πήρε. Έτσι, και συνεχώς την κλούσαμε τη Δημοτική Αρχή να δούμε τι θα γίνει, να γίνει σωστά η δουλειά, να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε έξοδα δικαστικά, να μην έχουμε. Πιστεύετε τώρα, κύριε Σπύρο, ότι έγιναν, γιατί και ο κύριος Σαρβαλίνος το ρωτήσαμε αυτό ακριβώς που λέτε, αυτό ρωτήσαμε. Πιστεύετε ότι αυτή τη φορά έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν για να μην φτάσουμε σε μια ταλαιπωρία? Κοιτάξτε, μετά από τόσες δικαστικές διαμάχες και από τόσα λάθη που έκανε το ΔΣ της Μακεδνός και η Δημοτική Αρχή, πιστεύω από τα λάθη τους να μάθανε. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Το εύχομαι πραγματικά και εύχομαι καλές δουλειές και στη Μακεδνός. Και συγχαρητήρια, έστω αν και μπλέξαμε την εταιρεία σε τέτοια ταλαιπωρία. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια στη Δημοτική Αρχή που έφτασε μετά από τόσο καιρό σε αυτό το αποτέλεσμα. Σας λέω, χαιρόμαστε πολύ, γιατί πιστεύουμε ότι βοηθήσαμε πάρα πολύ ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και να θυμίσω, να μην ξεχνάμε ότι τη λύση για τις δικαστικές αυτές διαμάχες τις δώσαμε τότε η δική μου παράδοξη και του κυρίου Μόσχου με τα ασφαλιστικά που κάναμε. Δηλαδή αυτά τα ασφαλιστικά τα χρησιμοποίησε η Δημοτική Αρχή για να βγει από αυτό το εγκυκαίωνα και να μπορέσει να, έναντι στις δικαστικές διαμάχες, να έχει μία άμυνα. Διαφορετικά θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Λέει ο κύριος Σαλβαρίνας, ο οποίος αποχωρεί από την Προεδρία λόγω της ανάληψης των καθηκόντων του από τον Δήμο, θα αναλάβει ο κύριος Ζήσης, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, την Μακεδνός, η οποία θα είναι μια αμιγώς τουριστική επιχείρηση με αυτόν τον προσανατολισμό, ότι τα πρώτα 242.000 που θα πάρουν από την Οδοπετών με την υπογραφή της σύμβασης θα δοθούν αμιγώς στο να ξεχρεωθούν ό,τι χρωστάει η Μακεδνός μέχρι τώρα. Πιστεύετε ότι είναι μια σωστή κίνηση, έτσι πρέπει να γίνει? Είναι ολόσωστη κίνηση για να πάει καλά μια εταιρεία και να πάρει μπρος. Θα πρέπει να ξοφλήσει τις υποχρεώσεις. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Είναι και υποχρεωτικό ως ένα σημείο, ως ένα βαθμό, κύριε Νατσούλη, διότι μιλάμε για μια ΑΕ εταιρεία, η οποία διέπεται από ειδική νομοθεσία. Ξέρετε ότι όταν μια ΑΕ εταιρεία από υπετιότητα του ΔΣ στηβάζει χρέη, είναι, εντάξει, δεν θέλω να τα λέω τώρα αυτά δημόσια, γιατί καμιά φορά είναι και επικίνδυνα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο
να έχουμε αργότερα νομικά μπλεξίματα. Μάλιστα. Πρέπει οπωσδήποτε, είναι υποχρεωμένο να το ΔΣ. Να εξοφληθούν οι παλιές υποχρεώσεις. Βεβαίως. Αμέσως μετά όμως, όταν θα είναι καθαρή η Μακεδνός, νομίζω ότι αυτά τα χρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προς όφελος των πολιτών, γιατί αυτό είναι, ναι, και τελικά το ζητούμενο. Είναι κάποια χρήματα επιπλέον έσοδα για έναν Δήμο, με τα οποία μπορεί να κάνει πράγματα. Μακάρι να βοηθήσουν τον τουρισμό της πόλης, στον οποίο πρέπει να στρέψουμε. Εσείς είστε διατεθειμένοι να γιατί φαντάζομαι ότι η διαχείριση αυτών των χρημάτων στην πορεία του χρόνου θα γίνεται μετά από κάποια συζήτηση, πού να πάνε, πού να δοθούν, τι να γίνεται με αυτά τα χρήματα. Φαντάζομαι κάποιον τέτοιο τρόπο θα γίνεται, δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά κοιτάξτε, αυτό υποψιάζομαι. Το ΔΣ συνεδριάζει, ναι, για το μέλλον της εταιρείας κτλ. Βέβαια, το Δημοτικό Συμβούλιο πάντα μπορεί να προτείνει και πάντα μπορεί να συμμετέχει. Σωστά. Γιατί είναι και ο μοναδικός τρόπος. Πώς να αξιοποιούνται αυτά τα χρήματα. Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Και νομίζω σε αυτό το κομμάτι δεν θα έχετε αντιρρήσει. Χαιρόμαστε που έχει τουριστικό προορισμό η εταιρεία, διότι, ναι, θα πρέπει τουριστικά η πόλη. Αυτό τουλάχιστον λέει ο κύριος Σαλβαρίνης. Από εδώ και πέρα, με το που φεύγει από τα χέρια της η διαχείριση, η λειτουργία μάλλον του λατομείου, και θα έχει την εποπτεία στο λατομείο. Από εκεί και μετά είχε καθαρά τουριστικό προσανατολισμό η Μακεδνός. Εμείς συμφωνούμε ως προς αυτό. Θα θέλουμε όμως, θα πετήσουμε από εδώ και πέρα η Δημοτική Αρχή να δείξει μια σοβαρότητα και ένα σχεδιασμό, διότι μέχρι τώρα δεν μας έδειξε κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα ήταν λίγο βάρκα γυαλό, ξέρετε. Τη μία μέρα μας λέγανε, μέχρι και προχθές η τελευταία συζήτηση ήταν ότι θα τη δουλέψουμε εμείς τη Μακεδνός. Εμείς μαθαίνουμε από τα μέσα, ξέρετε. Ενώ ρωτάμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τα μέσα πάλι μάθαμε. Ναι, δεν ξέρατε ότι θα γίνει το Σάββατο. Το είχαμε πει τόσες φορές για το Σάββατο που θα γινόταν η δημοπράτηση. Ναι, από τα μέσα μαθαίνουμε. Δεν είχατε την επίσημη, λέω, πληροφόρηση. Ποτέ. Δηλαδή, κάνουμε ερωτήσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι απαντήσεις είναι τελείως. Δεν παίρνουμε απαντήσεις. Τη μία θα το δουλέψουμε εμείς, τη μία θα το εκμισθώσουμε. Τέλος πάντων, δεν υπήρχε πρόγραμμα. Διότι έτσι όπως με τις λάθος κινήσεις που κάνανε, δεν ξέρανε και αυτοί. Φαντάζομαι πάντως ότι αν και αυτή η προσπάθεια δεν πήγαινε καλά, νομίζω ότι από εκεί και μετά ήταν μονόδρομος να δουλέψει η ίδια, ναι, Μακεδνός στο λατομείο. Δηλαδή υπήρχε και αυτό το θέμα, εάν δεν πήγαινε καλά αυτή η τελευταία δημοπρασία. Και εύχομαι, κύριε Νατσούλη, να μην συνεχιστούν τα προβλήματα. Γιατί κοιτάξτε, νομικός δεν είμαι. Έχω ενημερωθεί, έχω βοηθήσει πάρα πολύ, έχω διαβάσει τους νόμους, συζητάμε, βοηθήσαμε και με τα ασφαλιστικά. Αλλά δεν είμαστε και νομικοί. Δηλαδή τώρα, εάν θα συνεχιστούν τα δικαστήρια ή αν υπάρχει κάποια. Ή αν θα υπάρξουν ενστάσεις, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Ναι. Εύχομαι όμως πραγματικά να δοθεί ένα τέλος, γιατί και η εταιρεία πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργήσει και για τα έργα που έρχονται. Αναγκαστικά θα πρέπει να δουλέψει και το αέριο που έρχεται. Και η σύραγγα που είναι πιο αργότερα βέβαια για τον Αύγουστο, αλλά και ό,τι έργο εκτελούν οι τρεις δήμοι του νομού μας. Δηλαδή δεν μπορεί να χαθεί άλλος χρόνος, γιατί η Μακεδνός ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Και θα σας πω το εξής, εάν παρελπίδα είχαμε κάποιο πρόβλημα, έχουμε κάποιο πρόβλημα στο μέλλον και συνεχίσει η εταιρεία να παραμένει κλειστή και να συσσωρεύει χρέη, σας λέω θα έχουμε πλέον και νομικά προβλήματα πάρα πολύ μεγάλα. Ας ελπίσουμε λοιπόν όλα να καταλήξουν όπως πρέπει, ναι, και να έχει τα έσοδά του και ο Δήμος για να τελειώνουμε, να πάμε και σε άλλα. Γιατί ένας χρόνος πάνω κάτω έμεινε για τις επόμενες εκλογές, εκτός αν θα πάμε σε κάποια μετάθεση ή ακόμη για 6 μήνες. Ακούγεται, ναι, και αυτό το σενάριο για την άνοιξη του 24. Μπορεί να το δούμε και αυτό. Αν πάμε μαζί με ευρωεκλογές. Ετοιμάζεστε εσείς από την δική σας πλευρά, κυρία Σπύρου, με την ευκαιρία? Ετοιμαζόμαστε κι εμείς, βεβαίως. Ετοιμαζόμαστε, σας είπα, τις επίσημες ανακοινώσεις θα περιμένετε, θα τις κάνουμε. Είναι νωρίς, αλλά. Ωραία. Εννοείται ότι ετοιμαζόμαστε και είμαστε μέσα στα πράγματα και θα είμαστε μέσα στα πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ που ήσασταν μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.